την ώρα που τα κρούσματα κορωνοϊού αυξάνονται μέρα με τη μέρα και φορείς της υγείας τονίζουν τη σπουδαιότητα των μέτρων προσωπικής υγιεινής, στην αγορά δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα αντισηπτικά τζέλ. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό, λόγω της μεγάλης κατανάλωσης που υπήρχε για αυτά τα προϊόντα, καταλαβαίνετε ότι το στόκ που είχαν τα φαρμακεία και το στόκ που έχουν οι εταιρείες δεν ήταν δυνατόν να το καλύψει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τρομερή ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Είτε είναι αυτό αντισηπτικό, είτε είναι μάσκες. Φαρμακεία και εμπορικά καταστήματα έχουν αδειάσει με τους πολίτες να αναζητούν τρόπους προστασίας. Τώρα δεν έχουμε τίποτα. Τα έχουν πάρει όλα. Υπάρχει έλλειψη στην αγορά και υπάρχει θέμα. Και από τις αποθήκες τι σας λένε, δεν έχουν στόκ? Δεν έχουν, λέει, στόκ, μας ενημερώνουν. Εγώ πιστεύω ότι τα κρύβουν για να σκροκερδίσουν. Δεν με έχει φοβήσει, αλλά ακούς πράγματα που δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Οκ, τελείωσε το στόκ. Δεν φτιάχνουν καινούριο οι εταιρείες? Οι εταιρείες φτιάχνουν καινούρια ποσότητα του προϊόντος, αλλά καταλαβαίνετε ότι η ζήτηση αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρούμε τις πρώτες ύλες και η ζήτηση που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τρομερή. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή ενόπνευμα το οποίο είναι στους 70 βαθμούς και είναι το καλύτερο όσον αφορά την αντισηψία του δέρματος. Επομένως, άφοβα να το χρησιμοποιούν όλοι. Την ίδια ώρα, φαινόμενα εσχροκέρδειας καταγράφονται και στις μάσκες προστασίας, που επίσης αποτελούν είδος προς εξαφάνιση. Εμείς την Παρασκευή παραλάβαμε με κάποια κομμάτια από μάσκες, τα οποία δυστυχώς αναγκαστήκαμε να τα πουλήσουμε στην τιμή των 7 ευρώ, όταν πριν από την εμφάνιση του κορονοϊού κόστανε 1,5 ευρώ. Δεν θα συνιστούσα σε κανέναν ασθενή ή οποιοδήποτε συμπολίτη μου να πάρει μάσκες σε αυτή την τιμή, δεδομένου ότι και η μάσκα δεν είναι αυτή τη στιγμή το πρωταρχικό μέσο προστασίας απέναντι στον κορονοϊό. Δηλαδή σε τι τιμή έχει φτάσει τώρα η μάσκα? 6,30 χωρίς το ΦΠΑ. Παιδιά, αυτή είναι η τιμή τους, έχω το τιμολόγιο. Πήγα από τα φαρμακεία, δεν βρήκα μάσκα και αναγκάστηκα και πήρα μάσκα από Χρειάτικη. Δεν βρήκα από την άλλη. Τέλεια. Τι να κάνουμε, πρέπει έτσι να το πάρουμε, γιατί θα τρελαθούμε όλοι όπως πάμε. Μάλιστα, οι φαρμακοποιοί σημειώνουν πως θα πρέπει η πολιτεία να παρέμβει προκειμένου να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να παρέμβει η πολιτεία και η εισαγγελία. Δεν μπορεί αυτή η ισοχέρδεια εις βάρος των συμπολιτών μας αυτή τη στιγμή, σε μια περίοδο κρίσης, κάποιοι να πλουτίζουν έτσι. Στο μεταξύ, μπροστά στις ελλείψεις που παρατηρούνται στην αγορά, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να ανοίξει τις αποθήκες του και να θέσει στην υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας την ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης που έχει δημευθεί ή κατασχεθεί ως αντικείμενο λαθρεμπορίας, προκειμένου να παρασκευαστούν αντισηπτικά. Πρόκειται για τουλάχιστον 120 τόνους κατασκευμένης ή δημευμένης αιθυλικής αλκοόλης, γεγονός που αναμένεται να δώσει ανάσα στην αγορά. Το ζητάνε όμως, αντισηπτικά τα ζητάνε. Ναι. Και οι συζητήσεις εδώ, στη γειτονιά? Υπάρχει, συζήτηση υπάρχει σχετική, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ψυχραιμία. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ειδικοί κρούν το κόδωνα του κινδύνου και σε ό,τι αφορά τις χειροποίητες παραγωγές αντισηπτικών, καθώς ελοχεύουν πραγματικοί κίνδυνοι. Να φτιάξει αντισηπτικό χρειάζεται ειδικές συνθήκες. Εγώ, στο δικό μου φαρμακείο, που το εργαστήριο μου δεν είναι τόσο επανδρομένο, δεν μπορώ να φτιάξω. Πραγματικά, να φτιάξω ένα αντισηπτικό όπως πρέπει να το φτιάξω, δεν έχω δυνατότητα. Πόσο μάλλον στο σπίτι του ο καθένας, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει.